κυρίες και κύριοι, είναι η Ζέτα Μαντρυπούλια. Αχ, ήρθα επιτέλους. Ήρθες επιτέλους. Τόσο καιρό σε κυνηγάω, εσύ παλού πας. Δεν με κυνηγάς, εντάξει. Και φταίω κι εγώ, δηλαδή. Ήμουν και παλιό σου αφεντικό. Και σε ανακάλυψα σε εποχές που ακόμα δεν ήσουν στάρ. Εντάξει, θα με συγχωρέσει να σου πω ότι με ανακάλυψε η Ναταλία και με έφερε στο σφαίρα. Ναι, αλλά εγώ ήμουν το αφεντικό τώρα, γιατί δεν. Αλλά εσύ έβαλε την υπογραφή. Εγώ την υπογραφή. Ζέτα, Ζέτα. Δεν μου λες, προχθές σε είδα, φόραγες ένα ωραίο μαλλί. Ωραίο δεν ήταν. Ναι, εκεί ήταν ένα ωραίο μαλλί. Δικό σου ήταν αυτό. Ή το είχες τη Μαρία Αντουανέτα. Όχι, κοίταξε, είναι ένα. Δυστυχώς δεν ήταν περούκα. Αν ήταν, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να το βάλω. Εγώ νόμιζα ήταν αυτό που μπαίνει μπροστά κάποιο μου. Ήταν αυτό φορετό. Αυτό ήταν όντω μία τρέσα. Ναι. Αλλά δεν ήταν όλο μία περούκα. Εάν μου φέρναν μία πολύ ωραία περούκα, όμως θα την έβαζα. Ναι, αλλά αυτό ήταν ωραίο. Ήταν σαν να ήσουν εσύ και ήταν και αυτό. Δηλαδή. Τι είδες, για να μην βαριέσαι. Γι' αυτό. Όπως ξέρεις, το σχολιάσανε πάντου το Twitter. Πήρε φωτιά εκείνο το βράδυ. Το τι γράφανε για το. Εντάξει, το θέμα είναι ότι για το συγκεκριμένο πράγμα ότι εμείς έχουμε αποφασίσει και ήταν μια δική μου ιδέα. Δεν κάνω κάτι διαφορετικό από πέρυσι. Εμείς το ποιοι? Έκανα και πέρυσι αυτό. Εμείς ποιοι? Εμείς εννοώ για το συγκεκριμένο πράγμα και για το πώς θα είναι το στυλ μου. Το συζήτησα με την παραγωγή, δέχτηκαν και από εκεί και πέρα υπάρχει μια ομάδα από πίσω. Μακιγιάζ, μαλλιά, style. Που ναι, ρε παιδάκι μου, κάθε φορά θα κάνεις μια εκστραβαγκάνσα. Οκ, okay, απλά προχθές εκστραβαγκάνσα. Είναι κάτι που μου θυμίζει και λίγο το θέατρο και θέλω να έχω μια αναφορά και μια συγγένεια με αυτό το πράγμα. Και μου αρέσει να μπαίνω σε ένα ρόλο, σε ένα κοστούμι, να κάνω το ανάλογο μαλλί. Να έχουμε ένα κόνσεπτ κάθε εβδομάδα. Ειλικρινά το έκανα και πέρυσι. Τι ρόλο ήταν αυτό? Φέτος σχολιάζεται. Τώρα πώς φέτος σχολιάζεται, φέτος σχολιάζεται, να σου πω γιατί. Γιατί φέτος έχεις πάρει φόρα. Α, γι' αυτό λες. Ναι, εγώ έκανα ένα σχόλιο και είπα ότι φέτος μ' άρεσε πολύ πιο πολύ. Σε ευχαριστώ. Όχι. Δηλαδή, ξεκινάς την αρχή παρουσιάστρια, είσαι λίγο ψαρωμένη. Είναι λογικό. Σιγά σιγά ξεψαρώνεις, φέτος έχεις πάρει τους δρόμους. Εντάξει, φέτος αισθάνομαι πιο άνετα. Με αισθάνομαι εγώ άνετα και ασφαλής. Μπορώ και να κάνω και το χιούμορ μου και να είμαι μια χαρά. Δεν αισθάνομαι ότι έχω την αστυνομία δεξιά και αριστερά για να με πιάσει οποιαδήποτε στιγμή. Ναι, χιούμορ. Όπως μπορεί να συμβαίνει από τη Δευτέρα και μετά. Ναι. Την Κυριακή είμαι πολύ άνετη πάντως. Χιούμορ όμως το βγάζεις το χιούμορ. Αυτό το βγάζεις συνέχεια πάνω στο Λάτσιο. Δηλαδή, τώρα πες μου, εσύ αν παρουσιάζεις αυτή την εκπομπή. Όλο πάνω στο Λάτσιο το βγάζεις. Πέρυσι τάχα το φλερτάριζες. Κύριε Λάτσιο. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα το χρεώσεις σε μένα αυτό. Δεν υπήρχε κανένα φλερτ πέρυσι. Όχι, λέω τάχα. Και ήταν κάτι το οποίο το είπαμε, άσχετα αν ήθελαν κάποιοι να λένε αυτό το πράγμα. Και φέτος τον πειράζεις χωρίς όρια. Θα χορέψεις το κεφάλι σου, θα είσαι σκληρός. Είσαι μουντρούφλης, ξέρω τι του λες γενικά. Είσαι ξινός, δεν δίνεις βαθμούς. Τον έχεις συνέχεια και του χώνεις. Δεν θα συμφωνήσω. Πώς θα συμφωνήσεις? Δεν θα συμφωνήσω γιατί. Θες να το δούμε. Αυτό, όχι πριν το δούμε, θα σου απαντήσω όμως. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο είναι λίγο σαν να έχει φορεθεί στο μυαλό σου. Δεν ξέρω αν δεν έβλεπες όλο το γύρω-γύρω και έβλεπες μόνο εσύ την εκπομπή. Δεν ξέρω αν την εκπομπή. Ναι, φέτος δεν έχει τύχει να έχω δει κάποια ακόμα. Άμα τη δεις. Πέρυσι όμως επειδή τις είδα όλες τις εκπομπές και φέτος επειδή ξέρω ότι και με τους υπόλοιπους πλέον έχουμε μια σχέση πολύ καλή. Όποιος μου δώσει το έναυσμα και εκείνη τη στιγμή νιώσω ότι θέλω να πω κάτι, θα το κάνω. Είναι ο Λάτσιος, είναι ο Φωκάς, είναι ο κύριος Κοστάλας, είναι η Έρικα. Είναι ο κύριος Κοστάλας. Πάντα στον κύριο Κοστάλα είσαι ευγενέστατη. Μα είναι και ο ίδιος τόσο τρυφερός. Μα το Λάτσιο τι σε πειράζει, ρε παιδάκι μου, τι έχει. Δεν πειράζει, αλλά ήρθε την Κυριακή και ήταν πολύ σοβαρό. Υπάρχει καλύτερος χορευτής από τον Γιάννη Λάτσιο? Από ό,τι έδειξε τελικά το τρέιλερ. Το τρέιλερ. Εσύ δεν θα το σχολιάζεις δηλαδή? Εμένα το μου το έχει δείξει το τρέιλερ. Το έχω σχολιάσει διότι εγώ είναι φίλος μου και με ενδιαφέρει πάρα πολύ η καριέρα του γενικώς. Μάλιστα. Και μόλις έδειξε ότι είναι και χορευτής που είχαν κολλήσει το κεφάλι πάνω στο σώμα, εγώ τρελάθηκα γιατί τουλάχιστον χιλιάδες γυναίκες μου λέγανε, χιλιάδες, γράφανε και μας λέγανε τι υπέροχος άντρας είναι αυτός. Χρήστε, πάμε να δούμε όμως τι κάνεις. Κύριε Λάτσι, καλησπέρα. Κύριε Λάτσι, μου τι μου κάνετε? Απ' όλα. Απ' όλα. Μη μου δίνετε χάρο σε μένα γιατί ξέρετε τι γίνεται. Δεν το είδατε το βλέμμα αυτό? Δεν μιλάει κανείς. Ο κόσμος αγαπάει, είτε έτσι τα λιώτα. Αλήθεια, πότε θα μας χορέψετε κύριε Λάτσι? Και αν δεν μπορείτε εσείς, τουλάχιστον το κεφάλι σας.
Θα πάμε τώρα και στον κύριο Λάτσιο, στον Αυστηρόκριτο. Πιέστε μας. Όχι, όχι, προς Θεού. Θα έλεγα ότι μ' αρέσει κιόλας. Αυτά τα αγγελάκια που ήρθαν στον ύπνο σας, θα σας τα στέλνω κάθε Σάββατο βράδυ. Τα στέλνεις έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, κύριε Λάτσιο, δεν θα πω τίποτα άλλο. Ασκείται μια περίεργη γοητεία και πίεση και υποκύπτουμε. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Ένα βλέπεις τι κάνεις όμως. Απομονώνεις κάποιες ατάκες, βάζεις και μια μουσική, κάνεις το θέμα που θέλεις και μπράβο σου, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν είναι έτσι. Μα οι εκφράσεις δεν είναι αυτές. Δηλαδή εμένα οι άνθρωποι που μου μιλάνε κάθε μέρα για αυτό το πράγμα και με βλέπουν και μου λένε επιτέλους σε βλέπουμε πως είσαι στη ζωή σου, κάνεις την πλάκα σου και αυτά. Αυτό, κάνεις την πλάκα σου όπως με το Λάτσιο σου λέω. Δεν σου πω τίποτα άλλο. Έχει ένα χιούμορ ο Λάτσιος. Έχουμε μια πολύ καλή επικοινωνία, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν δεν μου δώσει και κάποιος άλλος κάτι, δεν θα το κάνω και με εκείνον. Ποιος άλλος? Και με το Φωκά έχω αστειευθεί. Και με τον κύριο Κωστάλα έχω αστειευθεί. Και εν πάση περιπτώσει, οι δύο εκπομπές είναι οι φετινές. Έχουμε ακόμη. Καιρό. Έχουμε ακόμα να φάει. Είναι και οι παίκτες μέσα, γιατί μην ξεχνάτε ότι οι πρωταγωνιστές είναι οι παίκτες σε αυτό. Οι παίκτες και για μένα ένα είναι ο πρωταγωνιστής. Ο Τρίφωνος Σαμαράς. Έτσι, καταλαβαίνω. Όταν τρελαίνομαι, έκανα δουλειές διάφορες και αρχίσαν. Μόλις ακούσετε Τρίφωνα, φωνάξτε. Ναι. Και με φωνάξανε. Είδα και έναν άλλον, διότι κατά λάθος λέτε θα βγει εσύ μετά, λες, θα βγει ο Τρίφωνος Σαμαράς. Αλλά βγήκε ένα άλλο ζευγάρι, όχι. Α. Και μετά Τρίφωνος, όπου. Ήθελες μόνο τον Τρίφωνο να δεις. Είδα κι άλλους, αλλά λέμε Τρίφωνα δεν μπορούσα να το χάσω. Ναι, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στον Τρίφωνα, είναι αλήθεια. Είναι πολύ χαριτωμένος. Ο Τρίφωνος καταρχήν είναι τόσο μπρουτάλ που δείχνει στο. Στο πρώτο ήταν. Στο δεύτερο είχε έναν άλλον ρόλο. Φάνηκε ότι το πρώτο του άρεσε περισσότερο. Αυτό του πάει αυτό το πολύ σκληρό όταν σηκώθηκε με το πούρο και τα λοιπά. Τρελαίνω με τον Τρίφωνα δηλαδή. Θέλω να τον φέρω εδώ πέρα, θα του δώσω ένα πούρο και να. Θα τον φέρει, φαντάζομαι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση με τον φέρω. Ποιον άλλον αγαπάς μέσα εκεί, ποιος άλλος σου κάνει ωραίος χαρακτήρας, θα μου πεις όλοι τώρα. Όχι, okay. Θα σου πω, επειδή εντάξει είναι μόνο δύο εκπομπές, έχω γνωριστεί εννοείται με όλους, αρχίζει σιγά σιγά και χτίζεται μια σχέση. Τα πάω πολύ καλά και με τον Κώστα τον Μαρτάκη, τον Αργύρη τον Ανακέλο, εντάξει δεν χρειάζεται να το πω γιατί τον ξέρω, έχουμε δουλέψει μαζί πολλές φορές και σε εκπομπή και σε σύριαλ. Με την Ελεονόρα που δεν την γνώριζα, μπορώ να πω. Εμένα με κούφανε Ελεονόρα, ειδικά την πρώτη φορά δηλαδή πέταγε. Πάρα πολύ καλή. Και η Νάντια είναι πάρα πολύ καλή. Η Νάντια και αυτή πήγε στο Λάτσιο, δηλαδή αυτό το κόλλημα με το Λάτσιο. Μπας επειδή είναι διευθυντής του, κάνετε ματάκια σου για τα συμβόλαια της επόμενης χρονιάς. Δεν έχω βλέψεις για καμία μόνιμη θέση και για καμία μελλοντική εκπομπή, ειλικρινά. Γιατί σχολιάζουν τα κιλά των γυναικών συνέχεια στο Dancing with the Stars, η χορεύτρια έχει, η άλλη έχει, η άλλη ποιος έχει. Ποιος θα σχολιάζει. Στην τηλεόραση, με μεσημεριανές εκπομπές, δεν το έχεις δει, δεν το έχεις ακούσει. Σχολιάζουν κιλά. Βλέπω λίγο Δευτέρα. Ναι. Και μετά δεν ξαναβλέπω. Δεν είδες για τα κιλά οπότε. Δεν... Όχι, το άκουσα όμως. Εντάξει, δεν ζω και στον Άρη. Εσύ όμως τα έχεις φέρει, έχεις γίνει. Ναι, τα έχω φέρει εγώ. Γιατί το σχολιάζουν, δεν ξέρω. Γιατί μάλλον κάτι πρέπει να βρουν να σχολιάσουν κάθε φορά. Όπως βλέπεις αυτό το show το οποίο παίζεται την Κυριακή και ευτυχώς το έχει αγαπήσει πάρα πολύ ο κόσμος. Σχολιάζεται Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, μπορεί και Σάββατο. Ναι. Οπότε κάτι πρέπει να πεις. Κάτι πρέπει να πεις και τι να πεις. Πρέπει να είναι και εκπομπές, πρέπει να γεμίσουν. Αν δεν πεις κάτι, είναι μια νεχοντρή, η άλλη είναι αδύνατη. Το καταλαβαίνω, δεν το ασπάζομαι όμως. Τη αλληνή φάνηκε το βρακί, τι να πεις, κάτι το πρέπει να γίνει. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω ότι ο καθένας κάνει τη δουλειά του, απλά δεν το ασπάζομαι. Είναι δικαίωμά μου. Δεν το ασπάζει, είναι και δικαίωμα του καθενός να λέει ό,τι θέλει. Κι άλλος, λέει, ας πούμε ότι είναι χαζομάρα αυτό που κάνουμε σε αυτή τη στιγμή. Είναι χαζομάρα το Dancing with the Stars. Δηλαδή... Σ' αρέσει εσένα αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή. Αυτό έχει σημασία. Ήρθε η ώρα όμως να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Έμαθα από το Χρήστο Λούλιο ότι δεν είσαι ηθοποιός, μάλλον. Ήρθε και στα δικά σου τα παλιά. Ναι. Ναι.
Τώρα ειλικρινά δεν ξέρω τι να σου πω γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι το έχω απαντήσει και νομίζω ότι έχει κλείσει. Το ξέρεις το Χρήστο? Προσωπικά όχι, δεν το ξέρω. Δεν έχετε παίξει, δεν έχετε γνωριστεί, δεν έχετε. Όχι, δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ. Εντάξει, απόψεις είναι αυτές. Αλλά είναι απόψεις. Είναι σεβαστές. Πραγματικά. Όχι, δεν στεναχωρέθηκα καθόλου. Το θαυμάζω τον Χρήστο Τολούλη και δεν στο λέω έτσι. Είναι πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ καλός. Και ξέρω, γιατί όπως έχω ξαναπεί με έναν τρόπο, λίγο έχουμε επικοινωνήσει, ξέρω ότι λίγο παρεξηγήθηκε αυτό που είπε. Δεν εννοούσε ακριβώς αυτό. Και δεν νομίζω ότι το πρόβλημα. Όσο ηθοποιό, όμως παίζει ένα θέατρο αυτή τη στιγμή, το Διπλοσούρτη, Παίζω στο τον έχει γράψει ο Αθερίδης. Ο Αθερίδης. Ξέρεις τι μου φαίνεται περίεργο. Τι. Πώς ο Αθερίδης πήρε σένα και δεν είναι πάλι με τη Σμαράγδα Καρύδη? Αυτό τώρα πρέπει να ρωτήσει τον Αθερίδη, αλλά νομίζω ότι ήθελε λίγο να ανανεωθεί. Ήθελε να κάνει μια καινούρια έτσι, ομάδα, ήθελε να γράψει κάτι άλλο, ήθελε και η Σμαράγδα ίσως να κάνει κάτι άλλο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ξανά είναι μπάτσο, κάποια στιγμή. Την πατσίνα. Κάνω την πατσίνα. Και ο Θερίδης κάνει το σκυλό. Ναι. Ε? Είδες, δεν έχεις έρθει να το δεις, αλλά τα ξέρεις. Ναι, τα ξέρω. Και πότε θα και ποιος κάνει την τύφλη ζαχαροπλάστρια? Η Σοφία Φιλιππίδου. Και τι γίνεται, έχει μπει μια μπόμπα και πας εσύ με το σκύλο σου? Πάω εγώ να διελευκάνω δηλαδή το μυστήριο. Δηλαδή στα τέσσερα αλλά... ο Αθερίδης συνέχεια. Ναι, ναι, ναι. Καλά, θα πάθεις πλάκα να δεις πώς κάνει το σκυλί. Έχει σκυλί? Έχω. Εντάξει, θα στο θυμίσει πάρα πολύ. Να τον πάρουμε σπίτι. Να τον πάρουμε σπίτι, να γαυγίζει. Είναι πολύ καλός. Έχει δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε αυτόν. Ναι. Είναι μια αστυνομική κωμωδία. Η Σοφία έχει αυτό το μαγαζί. Η Σοφία τελικά διελευκάνει το μυστήριο, αλλά υπάρχουν πολλές κωμικές καταστάσεις ενδιάμεσα. Το διασκεδάζει αυτό. Ναι, το αγαπώ αυτό. Okay. Τίποτα άλλο κάνεις? Όχι, αυτά. Αυτά. Είναι εντάξει. Μετά είσαι σπίτι. Μετά είμαι σπίτι. Κανατάνα, όχι, δεν πάω καθόλου εκεί. Δεν πάω καθόλου. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά. Πολύ χαίρομαι. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω, δεν με νοιάζει τώρα εμένα. Εντάξει, με το Χατζηγιάννη και κάτι έπεσε κάνα φούρνο. Ωραία. Στεναχώρια μα. Χαίρομαι που δεν σε νοιάζει. Και εγώ τα έχω με τη γυναίκα μου. Μπράβο. Και η κοπέλα εκεί τα έχει με το παλικάρι δίπλα. Όχι, μην μπερδευτούμε. Λοιπόν, μια και λέγαμε για το Χατζηγιάννη, δεν πούμε τίποτα. Σου είναι καινούριο αυτό το σπορ? Δηλαδή, εγώ τόσα χρόνια που σε ξέρω. Ναι. Αν ξέρεσουν την εποχή του Αντώνη που πάλι ήταν έτσι, ήταν, δεν ήξερε, ήταν κάπου μια θολή ατμόσφαιρα. Είναι η πρώτη φορά που είσαι, ας πούμε, υποτίθεται είμαι κανονικά σε μια σχέση, μένω μαζί, κάνω αυτά. Δηλαδή. Κάνω λάθος? Ναι. Όχι. Πώς είναι αυτό? Το να θέμα. Μένουμε μαζί. Ναι, το να μένεις μαζί, το να το έχεις δηλώσει, το να μην κρύβεσαι, το να. Κοίταξε, το να αποφασίζεις να το βιώνεις είναι πολύ ωραίο. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο να παίρνεις. Το έχεις ξανακάνει έτσι? Έτσι τόσο πολύ. Εντάξει, το έχω ξαναζήσει, έχω ξανασυζήσει, ναι. Αλλά. Κάθε φορά είναι και διαφορετική ανακαλύπτω. Ναι. Το βιώνω όμως και το βιώνω πάρα πολύ ωραία, ακριβώς επειδή αποφάσισα να μην κρύβομαι. Γιατί όταν αποφασίζεις να μείνεις με έναν άνθρωπο μαζί, δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες δεν ξέρω αν είμαστε μαζί. Πήρατε μια απόφαση να μην κρύβεστε ή βγήκε μια μέρα άλλος και είμαι ερωτευμένος? Βγήκε λίγο και αυθόρμητα, γιατί δεν γίνεται. Μας έχουν ζαλίσει, μας έχουν ζαλίσει. Ξέραμε ότι θα πάει προς τα εκεί το πράγμα. Δηλαδή δεν γίνεται να βγαίνουμε από το ίδιο σπίτι και να κάνουμε. Αυτό κιόλας είναι κακό, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν μια σχέση. Φαντάζομαι. Όσοι δεν έχουν, δυστυχισμένοι δηλαδή και ψάχνουν να βρουν. Ναι. Έτσι νόμιζα. Επειδή έχω περάσει από πολύ κρυφτό γενικά, επειδή πέρασα και διάφορες φοβίες. Πέρασε το κρυφτό όλο αυτό. Τώρα γιατί να πέρασε το κρυφτό με τον Αντώνη τότε? Τώρα φτάνει. Γιατί να υπήρχε αυτό το κρυφτό? Δεν το έχω καταλάβει δηλαδή. Τώρα κι εσύ πας. Όχι, δεν ψάχνω τότε. Απλά σκέφτομαι γιατί. Γλυκά στο λέω. Νομίζω ότι είναι μια άμυνα που βγαίνει από μόνη της στην αρχή. Λίγο κάπως να προστατευθώ και επίσης θες και ένα χρόνο. Με έναν άνθρωπο όταν είσαι μαζί του, μέχρι να βγεις και να το πεις. Γιατί εμείς δυστυχώς, επειδή κάνουμε αυτή τη δουλειά. Μάνα σου. Όχι, όχι, η μαμά μου. Δεν είναι το θέμα με μαμά μου. Αλλά επειδή κάνουμε αυτή τη δουλειά, είναι σαν να υπάρχει και μια υποχρέωση το ότι με το που θα γνωρίσεις κάποιον, πρέπει την επόμενη μέρα ακριβώς να το δηλώσεις. Δεν είναι αυτό όμως το φυσιολογικό. Αυτό λέει, σε ερωτεύτηκε με το που σε είδε στα ΜΑΤ. Εσύ? Εκεί λίγο μετά. Δηλαδή, καμιά ώρα μετά ή μερικές μέρες? Λίγες μέρες πιο μετά. Γιατί στην αρχή εγώ δεν το κατάλαβα, ήταν προσωπικό του. Δεν είχα καταλάβει. Έτσι, όχι, το χάνω, δεν καθόταν δηλαδή. Έτσι να με κοιτάει. Θα μπορεί να σε κοιτάξει ένα έτσι. Αλλά μετά το χειρίστηκε και πολύ ωραία. Με μια μαεστρία, μπορώ να πω. Μαεστρία. Για λέγε να μαθαίνουμε κι εμείς. Δεν έχεις παλιότερη. Πέτρο μου εσύ από αυτά. Έχουμε μαθαίνουμε και παλιότερη, δηλαδή τηλεφωνικά, με μηνύματα. Με μηνύματα, ναι, κάπως έτσι βρέθηκε. Το τηλέφωνο. Εντάξει, τώρα τι. Το τηλέφωνο δύσκολο να βρεθεί. Το τηλέφωνο το δικό μου δεν είναι δύσκολο να βρεθεί, αλήθεια είναι. Αλλά ναι, σιγά σιγά. Σιγά, με αφορμή κάτι, αυτό λίγο ήρθαμε πιο κοντά. Είναι δύσκολο να συγκρατεί και ένας άνθρωπος έτσι μετά από καιρό. Γενικά να έχεις έναν άλλον στο κεφάλι σου που ναι, μεν τον αγαπάς, ναι, μεν χαίρεσαι, ναι, μεν είσαι ερωτευμένη, ναι, μεν είναι αρχή. Αλλά ο άλλος μπορεί να πετάει τα σόβρακα από εδώ, να πετάει τα παπεντελόνια από εκεί. Εσύ να είσαι πολύ τακτική, γιατί έτσι έχω μάθει ότι είσαι φιλοϊστέρο της τάξης. Εντάξει, δεν είμαι και στέρο, αλλά είμαι λίγο τακτική.
Αυτό είναι τακτικό ή όχι? Εντάξει, λίγο λιγότερο. Αλλά επειδή έχω μεγαλώσει με τα αδέρφια μου που είναι άντρες και κοιμόμασταν όλοι στο ίδιο δωμάτιο και ξέρω πώς είναι. Δηλαδή, ήταν η μαμά μου και εγώ οι μόνες γυναίκες στην οικογένεια. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ένας άντρας πώς συμπεριφέρεται, πώς πετάει τα ρούχα του. Δεν μου είναι κάτι το οποίο δεν το έχω ξαναδεί. Φλογουρούνια δηλαδή. Εντάξει τώρα, έχετε μάθει αλλιώς και έχετε μάθει λίγο και οι γυναίκες να σας φροντίζουν. Είναι ωραίο αυτό. Εσένα σ' αρέσει να φροντίζεις τον άντρα γενικώς? Πεθαίνω, μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή να μαγειρεύεις, να του φτιάξεις τα ρούχα, να του φτιάξεις την ντουλάπα. Να... Πάρα πολύ, πάρα ναι. πολύ. Όταν είμαι ερωτευμένη, μου αρέσουν όλα. Και θέλω να σου πω ότι αυτό δεν μου συμβαίνει μόνο όταν είμαι ερωτευμένη. Ψέματα. Μπορώ να το κάνω και με τους φίλους μου πολύ καλά. Όταν νιώθω για έναν άνθρωπο πράγματα, θέλω να του δώσω ό,τι έχω μέσα μου. Είμαι πάρα πολύ δοτική. Είσαι μικρή, αλλά είσαι 30 και λίγο. Είμαι 32. Ναι. 32. Το σκέφτηκες το γάμο ποτέ? Τον σκέφτηκα στα 17. Κάποιος σου έκανε πρόταση στα 14. Ναι. Τι ήταν αυτός? Ήταν ένας οικογενειακός φίλος, ο οποίος νόμιζα στην αρχή. Εγώ φοβήθηκα. Πήγα και κρύφτηκα πίσω από το ψυγείο. Πώς έχω πίσω από το ψυγείο? Ναι, γιατί ξέρεις, δεν το περίμενα. Όχι, δεν ήξερα αυτός, αν το λέει και σοβαρά. 27, 28. Α, ήταν και μεγάλος. Ναι. Και ήρθε στη μάνα σου, δηλαδή. Ναι, μετά το είπε και στη μαμά μου. Θέλω τότε ήταν που πήγα στο ψυγείο. Ναι, 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 ήρθε κανονικά. Γυρίζουμε πίσω. Στα 17 το σκέφτηκε στο γάμο. Στα 17, όταν σου λέω το σκέφτηκα, το σκέφτηκα ως εξής. Μεγάλωσα μέσα σε μια οικογένεια, έμαθα τι πάει να πει η οικογένεια και φαντάστηκα ότι φυσιολογικά κι εγώ κάποια στιγμή θα κάνω μια οικογένεια. Αυτό. Μετά. Μετά άλλαξε λίγο. Τώρα. Όχι τώρα, δεν το λέω αναγκαστικά με τον Μιχάλη με αυτόν. Είσαι αναγκαστικά με αυτόν, θα λέγαμε, αλλά δεν το ρωτάω γι' αυτό. Δεν, σου... Νιώθω λίγο ένα κόμπο εδώ κάθε φορά που πρέπει να μιλήσω γι' αυτό, γιατί έχω φάει πολύ μελάνη και γι' αυτό. Και ξέρεις, κάποια πράγματα γίνονται. Θα μου πεις εσύ, λογικό είναι, πρέπει να γεμίσουν οι σελίδες και σε καταλαβαίνω. Αλλά όταν έχεις φάει τόσο πολύ, κλίνεσαι, μπλοκάρεις, παθαίνεις διάφορα πράγματα. Με τη ζωή σου την καθορίζει ο δημοσιογράφος ή ο άλλος που μιλάει? Τελικά όχι. Απλώς. Δεν σε έχω γιάτσι. Δεν είναι ότι σκέφτομαι Σόνι και Ντέτο να παντρευτώ. Σκέφτομαι κάποια παιδί, στιγμή να κάνω ένα παιδί. Ναι. Και μπορεί να συμβεί αυτό επειδή είμαι και αρκετά φοβιτσιάρα και επειδή βλέπω πώς είναι οι οικογένειες πια και πόσο εύκολα χαλάνε τα πράγματα. Μπορώ να το φανταστώ όταν είμαι πολύ ερωτευμένη να συμβεί. Και αυτή τη στιγμή νιώθω μια σιγουριά που θα μπορούσε να με οδηγήσει σε κάτι τέτοιο. Αλλά ούτε έχω σχεδιάσει κάτι τέτοιο, ούτε έχω. Δεν... Φανταζόσουν πριν μερικά χρόνια θα γινώσουν ένα σεξ σύμβολα. Ναι, θέλω να σου πω ότι αυτό. Δεν ξυπνάω το πρωί και είμαι έτσι. Θα μ' άρεσε. Δεν κάνω τέτοια το πρωί. Ξυπνάω, φτιάχνω τον καφέ. Κάντο πάλι αυτό, μ' άρεσε. Θα γίνεται μία φορά. Ναι. Δεν ξυπνάω έτσι το πρωί, ούτε κοιμάμαι και έτσι. Ναι, όταν περπατάς στον δρόμο. Όχι, μια χαρά. Μπορεί να με καταλάβεις κιόλας στον δρόμο. Συζητάνε όλοι πώς έχασες τα κιλά τόσο καλά και τόσο γρήγορα. Ναι. Γιατί τα πήρες καταρχήν? Γιατί ήτανε ψυχοτέτοιο ή... Όλα είναι ψυχοτέτοια. Λυπάμαι που θα σου το πω. Όλα είναι ψυχοτέτοια. Αλλά... Τι άνοιγες το ψυγείο και το... Ναι. Γενικά νόμιζα ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αν πεινάσει, ακόμη το έχω αυτό, είναι αδύνατο να μην φάει εκείνη τη στιγμή. Γίνομαι απίστευτα γκρινιάρα. Αν δηλαδή νιώσω αυτό το συνέστημα της πείνας, μπορώ να τρελαθώ. Έτρωγα λίγο ασυναίσθητα, έτρωγα λίγο άσχημα, δούλευα πάρα πολύ. Δούλευα ατελείωτες ώρες. Και κάτι ψυχολογικό πήγαινε στραβά, όπως είπες. Και κάτι ψυχολογικό πήγαινε στραβά, ναι. Όταν έχασα τα κιλά, δεν είναι ότι ψυχολογικά ήμουν καλύτερα, αλλά κάτι έγινε ένα κλικ στον εγκέφαλο. Είπες εδώ. Ξεκίνησα πολύ χαλαρά, του τύπου να χάσω 3-4 κιλά γιατί έκανα την ταινία τότε. Και είδα ότι ξαφνικά έγινα στρατιώτης. Έτρωγα για ένα χρόνο κάθε μέρα τα ίδια πράγματα. Τι? Έτρωγα το πρωί ένα τοστάκι, μετά έτρωγα μία τονοσαλάτα, μπορεί κανένα φρούτο ενδιάμεσα, πάντα κοτόπουλο με ρύζι και μπρόκολο. Πάντα όμως, άντε καμιά φορά έκανα ένα αρακά να το σπάσω. Δεν είναι πολύ βαρετό αυτό, μετά τη σωστή ιδέα συνέχεια μπρόκολο, κοτόπουλο. Τώρα δεν μπορώ να ξαναφάω έτσι αυτό, δεν μπορώ λίγο. Αλλά για ένα χρόνο έτρωγα κάθε μέρα και μου φάνηκε και πολύ ξεκούραστο. Αλκοόλ, καθόλου? Αλκοόλ στην αρχή λίγο έτσι μπορεί να έπινα ή κάνα τζιν τόνικ και κάνα ουίσκ, όχι ή κάνα κρασάκι, αλλά μετά ούτε αυτό το ήθελα. Ούτε αυτό. Μπήκα πολύ στην πρίζα. Και άμα δεν πιείς λιγάκι, πώς έξω καρδιά, ας πούμε. Κοίταξε, όταν έχεις ψυχό τέτοια, μπορεί να σε οδηγήσει και σε άλλα πράγματα χωρίς να το καταλάβεις. Δηλαδή, τι πράγματα. Κατάλαβες. Μπορεί. Γιατί κάποια στιγμή με παραείδα λίγο αδύνατη.
Και εκεί ευτυχώς, όταν έχεις μια λογική στο κεφάλι και όταν κάνεις και μια δουλίτσα με τα ψυχοτέτια σου παράλληλα, το βλέπεις και λες ήλθε τώρα. Φτάνει, φάει. Τα ψυχοτέτια σχόλια συνήθως από επαγγελματικά ή από προσωπικά? Όχι, από προσωπικά. Από προσωπικά. Mm. Είσαι έτσι ντιστρέσα μόνη σου, δηλαδή στρεσάρεσαι εύκολα? Ναι, το έχω. Έχεις περάσει κατάθλιψη? Ναι, νομίζω ναι. Εντάξει, μωρέ, ηρέμησε, μια χαρά είσαι. Μια χαρά είμαι, μην το συζητάς τώρα. Μια χαρά είσαι, βάρα ξύλο που λένε, θέατρο, τηλεόραση, σπίτι, κατάλαβες, όλα πάνε μια χαρά. Όχι, όλα πάνε καλά. Δεν μου λες, με τους παπαράζι τη συνήθισε, ή θα δει κανένα ακόμα ή ο άλλος? Εντάξει τώρα. Τι, τους παπαράτσι. Τους συνήθισες? Συνηθίζεται δηλαδή. Κάποτε κινήθηκε ένα σα καλιά, τον βρήκε να κοιμάται? Όχι. Όχι. Όχι, αυτό είναι ψέμα. Αυτό είναι ψέμα. Αλλά έξω από το σπίτι μου βλέπω πολλούς. Ναι, βλέπω και καστία πράγματα πια έξω από το σπίτι μου. Έτσι. Βλέπω γυναίκες με καμπαρτίνες, άσπρες από πάνω μέχρι κάτω, με καπέλα παραλίας, ψάθινα, γυαλιά, 7 το απόγευμα. Ναι. Ξαφνικά να σε παίρνουν από πίσω μέχρι το θέατρο. Βλέπω πολλά πράγματα τέτοια. Δεν και... συνηθίζεται. Δεν θέλω να το συνηθίσω. Κάνει κυπριακό, έμαθες. Όλο εκεί πας. Πόσες ώρες έχεις πάει, 2-3? Έχω πάει. Και άλλες? Καλά, πηγαίνω από 15 ετών στην Κύπρο όμως. Α, εντάξει, ναι. Τώρα πήγες να δεις και τον Πεθερό και την Πεθερά. Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί χάλασε λίγο το μισό. Πολύ, πάρα πολύ. Δεν φτιάξει. Τι ψέματα, λέμε. Έλα ρε εσύ τώρα. Ναι, τους έχω γνωρίσει. Εντάξει, λογικό είναι. Βέβαια δεν είναι λογικό. Μαζί μένουμε δηλαδή. Τι θα κάνουμε, ότι δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι? Μα αυτά είναι μερικές ερωτήσεις που δυσκολεύεσαι και εσύ, τα οποία σιγά τα δεν δράσουν. Όχι, εγώ δεν δυσκολεύομαι. Απλά αυτό που βλέπουμε εμείς οι δύο φυσιολογικό... Η μάνα μου συνάντησε τους πεθερικά μου. Γιατί? Ήταν τρεις άσχετοι άνθρωποι, ας πούμε, βρεθήκαν σε ένα τραπέζι. Εντάξει, είναι λίγο αμήχανο. Και εσύ, άμα δεις και πας τη μάνα σου και τον πατέρα σου, ας πούμε, να γνωρίσεις τους άλλους, θα πάθεις κάτι. Ναι, εκεί δεν ξέρεις τι να κάνει. Μα εγώ είχα και τεράκια μόνιμο όταν πήγα να γνωρίσω τους ανθρώπους. Είναι λογικό να υπάρχει μια μηχανία. Αλλά το ξεπερνάς. Έτσι είναι. Και όχι, και μετά ευτυχώς με βοήθησαν και εκείνοι πάρα πολύ, γιατί ήταν μια χαρά οι άνθρωποι, οπότε δεν είχα πρόβλημα. Μου έφυγε η μηχανία πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Ο Καπουζίδης λοιπόν είναι μεγάλο κομμάτι στη ζωή σου, έτσι. Ναι. Μάλλον είναι ο πιο σημαντικός άντρας μέχρι σήμερα, θα έλεγα. Μ' αρέσει. Έχει ψέματα, είναι. Ο Γιώργος, ναι. Το Γιώργο τον αγαπάω πολύ, του έχω τρομερή αδυναμία. Ο Γιώργος με βοήθησε επαγγελματικά όσο κανένας άλλος. Μπορώ να σου πω και άλλα ονόματα. Μπορώ να σου πω, ας πούμε, και για τον Τάσο Παπανδρέου που με έβγαλε στο θέατρο και δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το πράγμα. Αλλά ο Γιώργος μου έδωσε το κάτι παραπάνω με το ρόλο που μου έγραψε και μου τον εμπιστεύτηκε. Του μιλάς και μια φορά, παίζετε κανένα παιχνίδι τώρα, ναι. Ή λόγω του αγαπημένου μας έχουν ξεχάσει όλο τον κόσμο? Εντάξει. Μιλάμε. Και τι σου λέει στα live? Στην πρώτη εκπομπή μου έγραψε για το κεφάλι. Ναι, ναι. Αυτό μου είπε στην πρώτη. Στη δεύτερη δεν ξέρω αν μπορώ να σου το πω. Για σκέψη του. Δεν μπορώ. Δεν μπορείς. Λυπάμαι. Λυπάσαι. Θα βάλω όρια εδώ. Okay. Τα δέχομαι τα όρια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα το βράδυ. Πέρασε καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα πας τόσο καλά. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή κάποτε δουλέψαμε και μαζί το χαίρομαι ακόμα πιο πολύ. Αλήθεια το λέω. Πολύ πιο πολύ. Και πιστεύω ότι στα χρόνια που έρχονται θα τσακίσεις. Λες. Θα τσακίσεις με την καλή έννοια το λέω. Σε ευχαριστώ, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Το κατάλαβες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλα. Να είσαι καλά, κορίτσι μου.